Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων, η έκθεση νεότερα έργα της μεταπολεμικής περίοδου από τις συλλογές του Μουσείου Δάμτσα φιλοξενείται στο ισόγειο και τον ημιόροφο του Κέντρου Τέχνης Τζιόρτζιο Ντεκήρικο. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας των Μουσείων, το Μουσείο Δάμτσα συμμετέχει με τη δική του έκθεση. Μια έκθεση που ετοιμάζουμε ειδικά για αυτή τη μέρα. Στις προηγούμενες χρονιές είχαμε θεματικές εκθέσεις. Φέτος παρουσιάζουμε μια έκθεση οφειλή προς την περσινή χρονιά, γιατί δεν μας επέτρεπε ο χώρος, δεν μας έφτανε να παρουσιάσουμε τα νεότερα έργα. Έτσι λοιπόν, μια επιλογή και πάλι έγινε για να δείξουμε τα πιο γνωστά έργα από τις συλλογές του μουσείου που ανήκουν στη μεταπολεμική περίοδο και είναι έργα πολλών γνωστών Ελλήνων ζωγράφων και κάποιων γνωστών βολιωτών. Έργα που έχουν δημιουργηθεί μετά το 50 και μεταξύ αυτών έργα του Τσαρούχη, του Τέτσι, του Μηταρά, του Σπεράντζα, του Πρέκα και των βολιωτών Κοντογιάννη, Παλαιολόγου Θεολόγου, της Ελένης Καραγιάννη και άλλων πολλών. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν σήμερα, ενώ θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουνίου. Είναι μια ευκαιρία για τους φιλότεχνους να δουν με μια άλλη ματιά την έκθεση αυτή, γιατί έχει να παρουσιαστεί πολλά χρόνια αυτό το υλικό, από το τέλος της δεκαετίας του 90, από τη δωρεά του Αείμνιου στο Δάμτσα. Και έτσι λοιπόν παρουσιάζεται με μια διαφορετική ματιά, με μια όσο πιο γίνεται καλύτερη παρουσίαση με τα λίγα μέσα που έχουμε στα χέρια μας. Ταυτόχρονα, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσείων, 67 καλλιτέχνες εκθέτουν σε 11 καλλιτεχνικά εργαστήρια και 58 χώρους βιβλίου, τέχνης και αναψυχής στην πόλη του Βόλου.